Μέχρι πρότινος κατήχε τη θέση του εισαγγελέα εφετών. Εδώ και λίγο καιρό έχει αξιοδοτηθεί, ανοίγοντας νέα κεφάλαια στη ζωή του. Ο λόγος για τον κύριο Νίκο Μαρκάκη, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα στο newshub.gr. Κύριε Μαρκάκη, καλημέρα σας και καλή χρονιά να ευχηθώ. Καλή χρονιά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε και οποιοδήποτε. Ωραία, ωραία. Πώς είναι η ζωή μετά τη συνταξιοδότηση, πώς είναι η καθημερινότητά σας, και το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι είστε πολυπράγμων ως άνθρωπος. Μετά τη συνταξιοδότηση, κύριε Κρυσοτάκη, αγαπητέ φίλε, απελευθερώθηκα από κάποια υπηρεσιακά δεσμά τα οποία με κρατούσαν και δεν μπορούσα να κάνω ορισμένα πράγματα που εγώ ήθελα προσωπικά. Την ιδιότητά μου ως εισαγγελέα την τίμησα όσο περισσότερο μπορούσα. Είχα αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε αυτό. Πολλές φορές είχα εγκαταλείψει την οικογένειά μου σε εισαγωγικά. Δηλαδή δεν έδινα τη σημασία που θα έπρεπε, διότι η δουλειά του εισαγγελέα είναι τύπου η αποστολή ενός καλογέρου. Μόνο όποιος αφοσιωθεί αποκλειστικά σε αυτό το λειτουργήμα, μόνο αυτός θα προκόψει. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν απελευθερώθηκα από αυτή τη δέσμευση και το τίμημα το πληρώσαμε. Δηλαδή μπορώ να μιλάω σε οποιονδήποτε, να κάνω παρέα οποιονδήποτε, να πηγαίνω όπου θέλω. Όχι να πούνε «Α, ο εισαγγελέας πάει με αυτόν ή πάει με εκείνον». Και απέφευγα και τις παρέες για ένα απλό λόγο. Πάμε Νίκο να πιούμε ένα καφέ και λέω ποιοι θα είναι εκεί, διότι ενδεχομένως μεταξύ των φίλων που θα ήταν εκεί να ήταν κάποιος να τον έχω αύριο κατηγορούμενο. Δηλαδή ζώντας και στο Ηράκλειο, έτσι, είχα κάποια δέσμευση, διότι η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να είναι αλλά και να φαίνεται τίμια. Σωστά. Τώρα ξέρω ότι ασχολείστε βέβαια με το μπουζούκι τώρα, σας, ψαρεύετε. Τώρα ασχολούμαι με μπουζούκι, ασχολούμαι με ψάρεμα, ασχολούμαι με γεωργικά ελιές, ασχολούμαι με χήνες, ασχολούμαι με κότες, ασχολούμαι με καναρίνια, ασχολούμαι και με τα δημοτικά. Θα τα πούμε στη συνέχεια α, αυτά. Ωραία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, σας λείπει καθόλου η δουλειά σας μετά από 38 και πλέον χρόνια καριέρας? Είναι μια ολόκληρη ζωή, έτσι. Όχι. Πιστέψτε με ότι σε μία βραδιά τα ξέχασα όλα. Με την έννοια ότι κοιτάζω μπροστά, όχι πίσω. Αυτός που κοιτάζει πίσω και αναπολύει τα παλιά, μένει στα παλιά, δεν πάει μπροστά. Έτσι. Η δουλειά μου, σας επαναλαμβάνω, την αγάπησα με πάθος. Διότι έβλεπα το άδικο και θα το πατάξω. Ό,τι μπόρεσα, μπόρεσα. Ποια είναι η δουλειά τώρα του εισαγγελέα κατά τη γνώμη σας? Μετά από τόσα χρόνια πείρας. Δύσκολη. Και εύχομαι στους συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούν ακόμα να πάρουν και υπομονή να περάσουν το Ρουβίκονα. Έτσι. Εγώ δεν έξερα τίποτα άλλο παρά το δρόμο, γραφείο, σπίτι, γραφείο και τα αυτά. Υπηρεσίες, ξενύχτια, τηλέφωνα, αυτόφορα, συνοδείες, αυτά όλα επί 38,5 χρόνια. Επί 38,5 χρόνια, ναι. Το μυστικό τελικά ενός καλού εισαγγελέα ή δικαστικού λειτουργού, αν θέλετε, ποιο είναι για σας? Να αγαπά τη δουλειά του και να αντλεί χαρά μέσα από τη δουλειά του. Εγώ μετά από 38,5 χρόνια ούτε περιουσία έκανα, το ήξερα πως δεν θα κάνω και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη συνείδησή μου. Αυτό ακριβώς το οποίο έκανα, ήθελα να κάνω και το αποτέλεσμα το ήξερα. Αλλά τουλάχιστον τώρα έκανα και εγώ τον κύκλο μου και επέστρεψα εκεί από όπου ξεκίνησα. Δηλαδή από τα χώματα. Εγώ αγρότης ήμουν από παιδί, από 5 χρονών ασχολούμαι με τις ντομάτες, θερμοκήπια. Ο πατέρας μου ήταν ραφ, 4 παιδιά, αναγκάστηκε παράλληλα με τη ραπτική να ασχολείται και με τη γεωργία. Εγώ από δίπλα. Είμαι τώρα 67 ετών και μπορώ να κατασκευάσω ένα θερμοκήπιο ξύλινο όπως τα κατασκευάζαν τώρα. Μάλιστα. Να πω βέβαια ότι εσείς για εμάς τους δημοσιογράφους ήσασταν ένας εισαγγελέας που δεν σταματούσε πουθενά και σας είχαμε δώσει το προσωνύμιο Batman. Το γνωρίζετε αυτό, έτσι? Ποτέ. Να σας πω κάτι. Είχα την τύχη
και δεν είχα ποτέ, γράψτε το αυτό πολλές φορές, ποτέ παρέμβαση από κανέναν, ούτε από ανωτέρους, ούτε από υπουργούς, από κανέναν. Ίσως επειδή στην αρχή έκλεισα και λέω εγώ και κανείς άλλος στη δουλειά μου πάνω. Εγώ, ο νόμος και η σύνδεση. Σας λέω ειλικρινά, ποτέ δεν έγινε καμία παρέμβαση. Απειλές είχατε δεχτεί ποτέ όμως? Πώς? Απειλές είχατε δεχτεί ποτέ? Παρεμβάσεις δεν είχατε δεχτεί από ό,τι λέτε. Απειλές είχατε δεχτεί? Κάποτε, ακούστε. Εγώ μου είχαν πει να μου δώσουν φρουρά. Εγώ φρουρά δεν. Σε μία υπόθεση εκεί με τα Ζωνιανά είδα απ' έξω στο σπίτι κάποιου αστυνομικού που πει: «Πρέπει να τι κάνετε εδώ πέρα». Εκεί πήγα και λέω: «Αφού έτσι λένε ότι πήγα φρουρά, μπορεί και του λέω. Άμα θέλει να μου κάνουν κακό, θα πάνε να μου βάλουν κάτω από το αυτοκίνητο βόμβα». Εγώ πήγαινα με τα πόδια στο γραφείο, με τα πόδια γύριζα. Κάποτε πήγε και έγραψε στο δικαστικό μέρο απ' έξω: «Λαμό, γιατί ξέρουμε που μένει». Και είπα στον γραμματέα να πάω να γράψει από κάτω αρχαγή 42 που έχει κάνει λάθος, να με βρούνε. Δεν με πείραξε ποτέ κανένας, δεν με απείλησε ποτέ κανένας, που σας λέω μια αναγραφή εκεί στο δικαστικό μελάρ, το οποίο δεν θα το θέσουμε. Ακούστε, αν θέλουν να σου κάνουν τίποτα θα στο κάνουν και θα πάρει και χαμπάρι. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ, ίσως γι' αυτό. Έτσι. Ναι. Αυτό που θυμάμαι βέβαια από εσάς και ίσως... να συνηγορεί και σε αυτό που μόλις είπατε, είναι ότι πάντα απευθύνατε το λόγο στον οποιοδήποτε λέγοντας «εσείς κύριε Τάδε». Δηλαδή πάντα θυμάμαι ότι δείχνατε σεβασμό σε όλους. Είτε μιλούσατε με έναν υπουργό, είτε με έναν διοικητή, είτε με ένα κρατούμενο, είτε με ένα δημοσιογράφο. Παραδείγμα, κύριε Κριστοτάκη, κάποτε δικάζε μια υπόθεση ναρκωτικών. Εγώ συνήθιζα πάντα να μιλάω στο πληθυντικό, στους κατηγορουμένους και σε όλους, και στους μάρτυρες. Ιδιαίτερα όμως στους κατηγορουμένους. Ξέρετε, ο κατηγορούμενος είναι πρώτα άνθρωπος και μετά κατηγορούμενος. Έχει προσωπικότητα. Η ιδιότητά του ως κατηγορουμένου κάποια στιγμή θα πάψει. Είτε με μια καταδίκη, είτε με μια δόση. Η προσωπικότητα όμως είναι διαχρονική, είναι διαρκής. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Και εμείς τι είμαστε, κριτές της γης. Γιατί για μένα κριτής είναι κάποιος άλλος πιο πολύ ψηλά. Έτσι. Δεν πρέπει δηλαδή ο εισαγγελέας, ξέρετε, μου είπε και κανείς άλλος. Όχι. Έχει μια ιδιότητα, την παραχώρησε η πολιτεία, θα την τιμήσεις και θα αφήσεις την τίβενο που φοράς τόσα χρόνια, την ιδιότητά σου, να την πάρει κάποιος, να την τιμήσεις και αυτό. Ναι. Ποτέ δεν... Άχι, γύρισα που λέτε στο... Ένας Αλβανός ήταν και λέω εσείς κύριε... Και έδειξε το χέρι του στον εγώ. Λέω εσείς. Δεν πίστευε πως θα γίνεται κάποιο κύριο. Έτσι. Μάλιστα. Όλοι είναι και ο υπουργός και ο Αλβανός και ο οποιοσδήποτε. Είναι πρώτα άνθρωποι σαν και εμάς. Και αυτό το είχατε κατακτήσει. Το είχατε κατακτήσει να σας σέβονται όλοι. Τώρα ποιες υποθέσεις... Ναι. Ποτέ δεν μίλησα σε κανέναν. Παίζοντάς σε εισαγωγικά εισαγγελέας. Εγώ στην υπόθεση των Ζωνιανών έκλεισα την πω τότε, θυμάστε την υπόθεση εκεί με τα ATM και κάτι τέτοια, ας πούμε, μια μεγάλη ιστορία να πούμε. Με τα ATM που βλέπω αυτό και τα στέλνανε με τα φορτηγάκια, δεν θυμάστε. Ναι. Πώς δεν τα θυμάμαι. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ήρθε ο εισαγγελέας ο Καρούσος από τον Άριο Πάγο, συνεργαστήκαμε μαζί. Και έγινε η σύλληψη, δεν ξέρω, 10 ατόμων, 15, 6 ώρα το πρωί την ίδια μέρα. Το βράδυ λοιπόν που τους φέρανε σε μένα, τους είπα παιδιά, εδώ είμαστε μια παρέα, σε εισαγωγικά δηλαδή, με την εξής έννοια ότι εγώ είμαι εισαγγελέα, εσείς είστε κατηγορούμενοι, θα μπορούσε να ήταν το αντίθετο. Περτήκανε πάρα πολύ ωραία, έτσι, χωρίς εντάσεις, χωρίς τίποτα να πούμε. Ίσως να είμαι αποφασιστικός, ποιος ξέρει. Ναι, ίσως. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε σε αυτή την υπόθεση, ποιες υποθέσεις ξεχωρίζετε έτσι στη διάρκεια της καριέρας σας, μία-δύο ίσως? Ήτανε αυτή η υπόθεση οπωσδήποτε, μεγάλη υπόθεση. Κατέβηκε ο κύριος Καρότσος από την Αθήνα της Αγγελέας, ο Ρεοπάγος, και μιλούσαμε συνθηματικά. Με συνθηματικά του, γιατί συμφωνήσαμε όταν έτοιμη η Αθήνα κατέβει. Και το συνθηματικό ήταν ότι μπήκε το καναρίδι στο κλουβί. Και κατέβησε από το νερό, πήγαμε στα Χανιά και έγινε μια μεγάλη επιχείρηση. Η οποία είχε ένα αποτέλεσμα, τέλος πάντων, πιστεύω καλά πήγε. Εμείς κάναμε πάντως ό,τι μπορούσαμε.
ήταν η εξέγερση του καταστήματος κράτης της δηλαδή Αλικαρνασσού, 1 Σεπτεμβρίου του 7, ξέχασα τη μέρα, είχα αναλάβει 2 μήνες πριν προϊστάμενος και έβλεπα 400 κρατούμενοι στην ταράτα και εγώ ήταν η φυλακή. Το θυμάμαι, ήμουνα εκεί πέρα, απ' έξω ήμουνα. Γιατί κάποια συνάδελφος από απειρία ενδεχομένως νόμισε ότι η φυλακή, είναι στρατός στην ανάπαυση προσοχή. Και παλέψαμε πολύ, τα καταφέραμε, η φυλακή και εγώ ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει οι 3 μέρες που έκανα εκεί με σπασμένο χέρι και ανεμοκατέβαινε στα ράτσια και με τραβούσαν οι σοφρονισιπέτες να σκοτώσουν. Όχι, εγώ δεν έβω επάνω. Ποια ανέβηκα την ταράτσα επάνω, κάτι είπαμε, κάτι κάναμε, έληξε η εξέγερση, ο Μαλά χωρίστη. Διότι το σχέδιο ήταν να εισβάλλουν να την δυνάμει εκεί, α πούμε, και να ρίχνουν, πώς το λένε, πλαστικέ σφαίρε, χειροβίδε, κροτουλάμπ και ένα σωρό πράγματα. Εν πάση περιπτώσει πήγε καλά. Τότε ήταν το Κόσκο, το θυμάστε το Κόσκο. Ναι, πώς το θυμάμαι. Το Κόσκο. Εκκινδύνευε κύριε Χρυσοστάκη να έχει το μεγαλύτερο διπλωματικό λάθος που έγινε ποτέ στα χρονικά της Ελλάδος. Το Κόσκο λοιπόν παρέπλεε τις ακτές της Λιβύης και λόγω της ιστορίας εκεί με τον Καντάφη επιβίβασε γύρω στους 500-600 Κινέζους. Θυμάστε την ιστορία εκεί. Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Κάποιοι από την Αθήνα έτσι δεν το σκεφτήκαν ότι έπρεπε αυτοί να μην μπουν, γιατί ήταν παράνομοι εδώ στη χώρα. Και πήγα στο λιμάνι που με είχε καλέσει τότε οι δημοτικοί άρχοντες και έδωσα εντολή να αποφασίσουν οι άνθρωποι να γίνει καταγραφή, να γίνει ένα διαβατηριακό έλεγχο, να μείνουν στα ξενοδοχεία και σε λίγες μέρες φύγανε. Και ήρθε ο πρόεδρος της κοινωνικής κυβέρνησης εδώ και έδωσε συγχαρητήρια. Από εκεί που ήταν να γίνει το διπλωματικό λάθος, έγινε το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα. Από τότε, μεταξύ και της Κρήτης και της Ελλάδος, έχουν όπως ξέρετε χειροποιηθεί. Ήταν όλοι κολλημένοι στον τοίχο. Όλοι. Τι θα κάνουμε, κύριε Ισαγγελέ. Εγώ δεν είχα καμία υποχρέωση να πάω στο λιμάνι. Πήγα όμως και το αποτέλεσμα το είδατε. Όταν όμως ήρθε η ώρα να δώσουμε κάποια λέει βραβεία κτλ. Ο Μαρκάκης δεν κλείθηκε ποτέ. Ένα πολύ μεγάλο παράπονο, είναι μια αχαριστία την οποία την καταγγέλω δημόσια. Δεν με πειράζει όμως. Εγώ έκανα αυτό που ήθελα, που δεν τολμούσα να το κάνει κανένα. Για ένα πρόλογο ότι δεν πήρε κανείς την ευθύνη. Είναι δυνατόν κύριε Χρυσοτάκη να έχουμε 600-800 Κινέζους διωγμένους από τον πόλεμο και να μην τους αφήνουν να μπουν στην ελληνική επικράτεια. Εγώ πήρα τα ρίσκα μόνος μου, τους έβαλε μέσα χωρίς άδεια και το αποτέλεσμα το είδατε. Συνέβη κάτι? Όχι. Όχι βέβαια. Έπρεπε να γίνει αυτό που και ο απλός άνθρωπος το σκέφτεται. Και ένας του δημοτικού λέει καλά κάνετε. Λογικό δεν είναι. Ό,τι βλέπετε λογικό είναι και νόμιμο. Το έχεις υπόψη σας. Ό,τι σας φαίνεται λογικό είναι και νόμιμο. Το παράλογο είναι και παράνομο. Μιας και μιλάμε έτσι για την απόφαση εκείνη, ήθελα λίγο το δικό σας σχόλιο. Πού πάσχει σήμερα θεωρείτε το δικαστικό σύστημα? Και το λέω αυτό γιατί όποιον και να ρωτήσεις θα σου πει πως δεν έχουμε δικαιοσύνη ή τη δικαιοσύνη που πρέπει τέλος πάντων. Ποιοι την απονέμουν τη δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Είναι τέλη. Η δικαιοσύνη ανατέθηκε στους ανθρώπους γιατί δεν μπορούσε να αναπτύξει. Ο Χριστός απευθυνόμενος στους δικαστές της εποχής εις τους είπε «Εμείς με ύψιλον θεοί έσαστε, εσείς θα είστε οι θεοί». Εμείς λοιπόν οι δικαστές που καλούνται να εκτελέσουν θεϊκά έργα και αυτό κάνουν και λάθος. Οφείλεται στο εξής. Δεν έχουν κύριε Χριστοτάκη όλοι οι δικαστές την ίδια ικανότητα. Άλλοι τραβούν πολύ να τα πούν την παγιανά, άλλοι τραβούν λίγο. Αυτό όπως και μετά η καθυστέρηση λόγω της πολυνομίας και τις κάτι δικαστομένια όλοι οι δικαστές γρήγοροι, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι βέβαια βασικά η πολυνομία και η διαδικασία για να τελειώσει μια υπόθεση την Κύπρο να πάρει και 5-7 χρόνια. Η μπορεί να πάει και 15 χρόνια. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς.
Ο άνθρωπος πρέπει να εξυπηρετείται άμεσα. Δεν είμαστε εμείς που θα δώσουμε την τέλεια λύση. Πρέπει να δώσουμε μια λύση, γιατί ξέρετε τα νομικά δεν είμαστε μακριά. 2 και 2 κάνει 4. Και να σου πω και κάτι. Όπως κρίθηκε κάποιος αθώος, σίγουρα ήταν αθώος, που ήταν και ένοχος. Κάναν έτσι. Δηλαδή είναι όλα σχετικά. Μάλιστα. Τώρα ζείτε στη Μεσαρά, εκείνο τόπος καταγωγής σας, μια περιοχή στην οποία καταγράφονται παραβατικές συμπεριφορές. Επίσης, να πω ότι ως υποψήφιος, θα είστε υποψήφιος με τον Γρηγόρη Νικολιδάκη σε ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Θα είμαι υποψήφιος με τον κύριο Νικολιδάκη, τον Γρηγόρη. Εκτίμησα τον συμπαθό, τον είναι μια ψηφούντανος άνθρωπος, ας πούμε, στο τόπο. Δεν σας ακούω, κύριε Μαρκάκη, αν μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά. Σας έχασα τώρα. Ναι, μ' ακούτε τώρα. Ναι. Μ' ακούτε τώρα, ναι. Είναι που λέτε ένας άνθρωπος, έτσι, έχει ασχοληθεί με τα δημοτικά για χρόνια. Έχει μια καλή ψυχή, είναι άνθρωπος συνεννοήσιμος και θέλω να βοηθήσω και εγώ τον τόπο μου, έτσι. Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, την ωραία κουβέντα, ήθελα να ρωτήσω τώρα, μετά από 38,5 χρόνια καριέρας, ναι, με την προσωπικότητα που έχετε, αν και από το μετερίζει αυτό, εφόσον εκλεγείτε, έχετε σκοπό να βοηθήσετε ώστε να αυληθεί λίγο έτσι το πρόβλημα με τις παραβατικές συμπεριφορές. Έχετε κάτι στο μυαλό σας, σε συνεργασία με τον κύριο Νικολιδάκη βέβαια. Εννοείται αυτό, εννοείται. Και το σπουδαιότερο απ' όλα βέβαια, είναι ότι πρέπει ο πολίτης πρώτα να πιστεί για το τι πρέπει να κάνει. Η κουβέντα, η συζήτηση, η επαφή με τον κόσμο είναι πάντα ευεργετική. Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να αλλάξει αυτή η κατάσταση για στη Μεσαρά? Είναι αυτονόητο βέβαια ότι εγώ δεν θα πάψω να κουβαλάω και την ιδιότητα που είχα, και αν δω κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, να είστε βέβαιος ότι αυτό θα καταγγελθεί άμεσα. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι στραβώ εδώ, εγώ θα το καυτηριάζω, όχι μόνο φραστικά, αλλά και πρακτικά. Το ξέρετε αυτό. Το άλλο που θέλω να κάνω είναι να αναδείξω το τόπο μου, όχι το Δήμο Πεστού, αλλά και τη Μεσαρά ειδικότερα, που έχει μείνει πολύ πίσω λόγω ιστορίας. Ενώ είναι ένας τόπος πλούσιος σε ιστορία, σαφώς. Ακούστε και κάτι άλλο τώρα. Ξέρετε ότι παλεύω εδώ και ο Δήμος βέβαια και ο κύριος Φασονιτάκης και τα λοιπά, τεχνικό νερό, για τον περιβόητο δρόμο του Παραλιακού, που ετοιμάζεται να εκτελεστεί ένα έργο, το μεγαλύτερο έργο της τελευταίας πεντηκοσιάς, ένα πεζόδρομος, υποδηλατόδρομος που θα αρχίζει από την Αγία Γαλλία στο Κομό. Ναι. Πάνε προς κόμματα για το δρόμο της να μην περάσει ο δρόμο από το αεροδρόμιο. Δεν ξέρω ποιοι το καθυστερούν, ενώ ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Υπουργός Άμυνας το έχουν υποσχεθεί πως θα γίνει. Βλέπω μια πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Το ψάχνουμε, ενεργούμε να δούμε τι γίνεται. Διότι το Τιμπάκι έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος η γερμανική κατοχή. Το Τιμπάκι όμως από αυτό το βήμα. Να ξέρουν κάποιοι ότι δεν θα πάει άλλο χαστούκι. Όσα έφαγε, τα έφαγε. Το Τιμπάκι και γενικά η περιοχή μας, αλλά και όλος ο Δήμος Πεστού, θα λάβει την θέση που το αξίζει. Ξέρετε πως έχω το καμαραϊκό σπίτι και το μονοπάτι δεν έχει φτιαχτεί να ξέρετε ποιο είναι το καμαραϊκό σπίτι. Εκεί που βρέθηκαν τα καμαραϊκά γεία, τα λεγόμενα οτσέλιφα. Έχουμε την Πεστό, έχουμε την Αγία Τριάδα, έχουμε τα Μάκαλα, έχουμε τον Κομό, το αρχαιότερο λιμάνι της Ευρώπης, έχουμε παραλία από 10 χιλιόμετρων. Έτσι. Και δεν υπάρχει ανάπτυξη. Συμφωνώ μαζί σας και με αυτό το μήνυμα που στείλατε προς τους ακροατές μας, το οποίο θύμισε τον παλιό καλό κύριο Νίκο Μαρκάκη, τον εισαγγελέα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο newshub.gr και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο τη φετινή χρονιά. Μια έτσι, να με συγχωρείτε που όταν μιλάω με πια λίγο ήστρος,
Εγώ ούτε καθεστή θα γίνω ποτέ, ούτε έμπορας. Αλλά αυτός ο τόπος θα πάει μπροστά. Πρέπει να πάει μπροστά. Να είστε να χωριέμαι και αγχώνομαι γιατί δεν πάει μπροστά. Έχουν πολλές χώρες στον κόσμο φεστό. Έχουν καμαρακά υγεία. Έχουν υγεία τριάδα. Το ξέρετε ότι από την υγεία τριάδα βρέθηκε εδώ, στην διπλαστή φεστόντρα. Στο τι πάει από πάνω. Βρέθηκε η σαρκοφάγος της Αγίας Ελέητε. Είχε ταφεί με κάποιους και την κουβάει στα 200 κιλά στο Ηράκλειο με τα πόδια, με τα χέρια, παιδί, 200 άτομα, 10 μέτρα ο καθένας. Έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας. Έχετε δίκιο. Είμαι σίγουρος ότι με εσάς στη Δημοτική Αρχή, εφόσον σας εκλέξει ο κόσμος, θα γίνουν πολλά βήματα μπροστά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ό,τι μπορούμε αναφορικό με το κόμμα στη μέση, αν και κάτι σου κατήριζαν γι' αυτό, τι να κάνουμε. Να είστε καλά κύριε Μαρκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ, έχουμε καλή περαιτέρω δύναμη και επιτυχία. Πρέπει να αναδεικνύουμε τον τόπο μας. Ο τόπος μας είναι παρά, αρκεί να το καταλάβουμε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Καλή συνέχεια.